Είμαι στον τόμο Δέλτα. Έτσι βλέπετε, είναι ο τόμος που είναι αφιερωμένος στο Μέγα Αλέξανδρο. Θέλω να σας δείξω αυτά τα φοβερά αναπτύγματα που έχουν φτιάξει για να περιγράψουν την. Εδώ είναι πώς λειτουργούσε η Μακεδονική Φάλαγγα. Και μόνο όταν βλέπεις αυτό και διαβάζεις από κάτω την περιγραφή, καταλαβαίνεις τι ήταν η Μακεδονική Φάλαγγα. Περισσότερο δεν έχω καταλάβει ακόμα τι είναι. Εδώ είναι οι πίνακες, έτσι με το εκστρατικό σώμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αναλυτικά ποιους στρατιώτες είχε, πόσους κτλ. Και από ποιες περιοχές της Ελλάδος. Αλλά ήθελα να σας δείξω τα αναπτύγματα που έχουν φτιάξει για να δείξουν την πολιορκία της Τύρου. Εδώ είναι η περίφημη. Το περίφημο ψηφιδωτό από την Πομπία με τη μάχη της, της Ισού, έτσι τη δεύτερη της μεγάλης μάχης του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά μετά από τη μάχη της Ισού κατηφόρησε ο Αλέξανδρος προς την Μέση Ανατολή και έφτασε στην περίφημη Τύρο. Εδώ λοιπόν στην Τύρο έχουν φτιάξει κάποια φοβερά αναπτύγματα, εδώ είναι η Γάζα που βλέπουμε τώρα, κάποια φοβερά αναπτύγματα, όπου, ένα λεπτό να το βρω γιατί θα σκάσω αν δεν βρω να σας το δείξω, όπου δείχνει ακριβώς πώς κατάφερε ο Μέγας Αλέξανδρος να καταλάβει την Τύρο, που ήταν μια πολιτεία που θεωρείται παντελώς απόρθητη και που κανείς δεν μπορούσε να καταλάβει και ο μόνος που τα κατάφερε ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος. Εδώ είναι το ανάπτυγμα, εδώ, όπου αν δεν δεις αυτό το σχήμα με τη λεζάντα στο πλάι για να σου εξηγήσει το κείμενο που προηγείται, πώς ακριβώς μπόρεσε ο Μέγας Αλέξανδρος, αυτό τον Ισάκ ήταν η Τύρος, δείτε, έκανε την επιχωμάτωση, ένωσε τον Ισάκ με την ξηρά, προσέξτε, εδώ είναι η επιχωμάτωση κάτω στο μεγάλο πίνακα, και έβαλε τα πλοία με γερανούς να χτυπάνε τα πόρτα τύχη για να καταλάβουν αυτή την πόλη που δεν την είχε καταλάβει μέχρι τότε κανένας. Για να καταλάβεις λοιπόν πώς κατάφερε να πάρει την Τύρο που θεωρείται η απόρθητος πολιτεία της αρχαιότητας, εάν δεν έχεις αυτό το ανάπτυγμα εδώ να σου το εξηγήσει, δεν θα το καταλάβεις ποτέ. Και το έφερα ως παράδειγμα, γιατί ήθελα να σας δείξω πόσο πραγματικά σπουδαίο έργο είναι αυτή η 16άτομος σειρά της ιστορίας του ελληνικού έθνους της εκδοτικής Αθηνών. 2-10-38-15.000 με ένα απλό τηλεφώνημα, επαναλαμβάνω. Ένας τηλεθεατής ή μία τηλεθεάτρια ακόμα θα έχετε την ευκαιρία να αγοράσετε αυτή τη σειρά. Τονίζω ότι η λιανική τιμή πωλήσεως σειράς αυτής είναι 1.000 ευρώ. Αυτή η μία σειρά που έχει απομείνει, αν έχει απομείνει ακόμα, θα σας δοθεί με 450 ευρώ, κάτω από τη μισή τιμή. Μη σας φοβίζει η τιμή, πρώτον διότι με την πιστωτική κάρτα μπορεί να το σπάσετε σε πολλές άτοκες δόσεις και μη σας φανεί, και δεύτερον, γιατί είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία για ένα έργο που δεν συγκρίνεται, που δεν έχει σύγκριση, που δεν υπάρχει περίπτωση να το έχετε και να πείτε κακώς το πήρα. Από την ώρα που βάζεις τη βιβλιοθήκη σου, και με αυτό θα να κλείσω, από την ώρα που βάζεις τη βιβλιοθήκη σου την ιστορία του ελληνικού έθνους εκδοτικής Αθηνών και αρχίζεις να μελετάς τις διάφορες φάσεις ελληνικής ιστορίας, σου είναι αδύνατον να προχωρήσεις τη μελέτη σε οποιοδήποτε σημείο της ιστορίας μας χωρίς πρώτα να κοιτάξεις αυτό το έργο. Εγώ αν έρθετε στα γραφεία μου έχω μία σειρά στο γραφείο μου στην Ακαδημίας, μία σειρά στο γραφείο μου στην Άλλα και μία σειρά στο γραφείο μου στην Ελληνική Αγωγή. Γιατί το χρησιμοποιώ τόσο συχνά που θα πρέπει να πηγαίνω φέρνω τους τόμους από το ένα γραφείο στο άλλο. Το λέω για να καταλάβετε πόσο πραγματικά απαραίτητο έργο είναι. 2-10-38-15.000 με ένα απλό τηλεφώνημα λοιπόν, οι 16 δεμένοι χρυσόδεντοι τόμοι και οι 16 με 450 ευρώ αντί για 1.000 ευρώ, δεν το δείχνω άλλο. Στο τέλος της εκπομπής θα σας πω τα νέα, εάν εξαντλήθηκε ή όχι η σειρά, πιστεύω έχει ήδη εξαντληθεί. Και παρακαλώ πολύ να εμφανίσουμε τα τηλέφωνα του Blue Sky, 2-10-28-28-211 και 2-10-28-32-940. Από αυτή τη στιγμή και έπειτα, ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές μέχρι το πέρας της εκπομπής. Όποιος από εσάς ή όποια από εσάς θέλει να εκφράσει οποιοδήποτε ερώτημα, γνώμη, σκέψη για όλα αυτά που συμβαίνουν, έχει από αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα ελευθέρως να εκφράσει την άποψή του, την κριτική του, την ένστασή του, το εύγε του, την ευχή του, εδώ στο τηλεοπτικό σταθμό Blue Sky, όπως κάνουμε πάντοτε, γιατί παρά τα θρυλούμενα, τουλάχιστον εμείς οι βουλευτές του λαού, ούτε κρυβόμαστε, ούτε φοβόμαστε να βγούμε να υποστηρίζουμε τις απόψεις μας. Αυτή είναι η αίσθηση της υπεροχής που σου δίνει το καθαρό κούτελο και που σου δίνει κυρίως η βεβαιότητα ότι δυστυχώς αυτά που έλεγες έγιναν και δυστυχώς ξέρεις ότι αν μας είχαν ακούσει θα είχαμε γλιτώσει αυτά που περνάμε τώρα. 2-10-28-28-211, 2-10-28-32-940, πάμε στην πρώτη γραμμή για σήμερα. Μάλιστα. Μάλιστα, σ' ακούω. Καλησπέρα. Α, χαίρετε. Γεια σας. Ήθελα να ρωτήσω το εξής.
Γιατί ο λαϊκός ορθόδοξος συναγερμός δεν κάνει λόγο για άμεση δημοκρατία? Γιατί δηλαδή επιμένουμε τόσο πολύ στην κοινοβουλευτική δημοκρατία? Λοιπόν, εγώ θα σας μιλήσω με μεγάλη ειλικρινία. Εγώ προσωπικά είμαι πάρα πολύ υπέρ της άμεσης δημοκρατίας. Και νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία αυτή. Είμαι την πάρα πολύ υπέρ της άμεσης δημοκρατίας. Πρέπει να σας πω ότι θεωρώ ότι το κύριο αντεπιχείρημα που ήταν ότι τα μεγέθη των συγχρόνων κρατών δεν επιτρέπουν την άμεση δημοκρατία, όπου στην αρχή Αθήνα, ξέρετε, για όλα αποφάσιζε το εκλογικό σώμα, που ναι. μαζευόταν στην εκκλησία του Δήμου στην Πνίκα. Ναι. Αυτό έχει ξεπεραστεί σήμερα λόγω της τεχνολογίας. Ακριβώς. Σήμερα θα μπορούσαμε μέσω διαδικτύου να βλέπουμε τις θέσεις των ρητόρων μέσω τηλεοράσεως, μέσω διαδικτύου, να ψηφίσουμε μέσω διαδικτύου και να έχουμε μια εκκλησία του Δήμου η οποία θα συνεδριάζει από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Είμαι πολύ υπέρ της άμεσης δημοκρατίας, μ' αρέσει η άμεση δημοκρατία, όμως πρέπει να σας πω ότι αυτή είναι ένα άλλο πολίτευμα. Άλλο πράγμα είναι η κοινοβουλευτική δημοκρατία, η οποία δεν είναι δημοκρατία, είναι Ακριβώς. έμεση δημοκρατία, έτσι, είναι ολιγαρχία. Ολιγαρχία. Και άλλο πράγμα είναι η άμεση δημοκρατία, που είναι η πραγματική δημοκρατία. Ακριβώς. Είναι ένα ωραίο θέμα αυτό που θέτετε. Εγώ παραλαμβάνομαι πολύ υπέρ. Θεωρώ δε πως αν το κάναμε στην Ελλάδα, θα δίναμε ξανά τα φώτα μας και στους υπολείπους για να ακολουθήσουν. Γιατί η κοινοβουλευτική λεγόμενη δημοκρατία, που στα αρχαία χρόνια παραλαμβάνονταν στα ολιγαρχικά καθεστώτα, ήταν πολύ που είχε η Θήβα, είχε η Κόρινθος και άλλες πόλεις. Έχει νομίζω κλείσει τον ιστορικό της κύκλου στη Δύση. Αλλά ένα μεγάλο θέμα. Πάμε στην επόμενη γραμμή, μάλιστα. Γεια σας. Γεια σας. Άδωνη, θέλω να σε συγχαρώ για αυτά που κάνεις και εσύ προσωπικά και για το, και το κόμμα. Δεν θα σε ταλαιπωρήσω με εκφράσεις ναι, αλλά και έπρεπε να γίνει εκείνο κτλ. Απλώς θέλω να ξαναπώ ένα μεγάλο εύγες την προσπάθειά σου, αλλά κάτι μας έχει διαφύγει μετά από το 1974 και μετά, και ο πνευματικός κόσμος, είτε της προοδευτικής εντός εισαγωγικών αριστεράς και της δεξιάς, έχουν κάπου συγκλίνει και έγινε αυτή η μεγάλη εντός εισαγωγικών, συγχώρεσέ με, πατάτα του εκπαιδευτικού συστήματος, και έχουμε βγάλει ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν δραστηριότητα. Νομίζω μαζί με όλα αυτά τα πολύ σοφά που κάνεις, τις θα λέγαμε πολιτισμικές αυτές δραστηριότητες, πρέπει να επανέλθουμε στο θέμα εκπαίδευση, παιδεία, σαν θα λέγαμε έτσι, εκπαίδευση χαρακτήρων, εκπαίδευση προσωπικότητων, νοοτροπίας. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι έτσι. Είναι το μεγαλύτερο θέμα απ' όλα, αλλά σε μια Ελλάδα της παρακμής πώς μπορεί να λύσει αυτό. Πάμε στην επόμενη γραμμή, μάλιστα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κύριε Γεωργιάδη, καλησπέρα, γνωριζόμαστε. Μπορώ να πω ότι παρόλο ότι είμαι μεγαλύτερο σας ηλικιακά, είστε ο μέντορας μου. Εντυμάτε πολύ, ευχαριστώ πολύ. Από κάποια στιγμή και έπειτα, δηλαδή ενδιαφέρθηκα πάρα πολύ για το ελληνικό γίγνεσθε. Σας έχουμε συναντήσει δύο φορές. Κύριε Γεωργιάδη, μου κάνει τρομερή εντύπωση που δεν βγαίνετε στη Βουλή να καταδώσετε αυτή την πουλημένη κυβέρνηση. Δηλαδή πώς το εννοείτε αυτό? Προσέξτε, ο κύριος Παπαδρέου γνώριζε την κατάσταση της Ελλάδας. 100%. Εγώ το έχω πει στην ομιλία μου τη μέρα από τον μέτρο. Αν δείτε την ομιλία μου στον Ευρώνομο θα τα έχω πει όλα αυτά. Μισό λεπτό. Γνώριζε. Φυσικά. Γνωρίζετε τη συνεννόηση που έκανε ο κύριος Παπανδρέου με την Goldman Sachs? Αυτό δεν ξέρω αν το είχε προϋπολογίσει να το κάνει από πριν, αλλά υπενθυμίζω ότι η Goldman Sachs είχε business με την Ελλάδα από εποχή Σιμίτιδη. Δηλαδή η Goldman Sachs λειτουργούσε ως ο μεσάζοντας. Μπορούσε η κυβέρνηση Παπανδρέου να δανειστεί χρήματα με χαμηλότερο επιτόκιο την επομένη των εκλογών? Την επομένη των εκλογών, ναι. Μπορούσε. Γιατί δεν το έκανε? Γιατί, να σε εξηγήσω. Διότι. Ακούς πως έχει ιστορία, θα να ακούσει ακόμα για να καταλάβει. Πέρσι το Φεβρουάριο,